Θεσμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη πρόεδρε της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, σας καλωσορίζουμε στο 53ο ετήσιο συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η προσέλευση είναι αθρώα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καθώς είναι η πρώτη φορά που καλούμε να μιλήσω από αυτή τη θέση, περίμενα ότι θα είχα πολύ άγχος, αλλά τελικά δεν έχω τόσο πολύ για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι η εντοπιότητα, γιατί φέτος έχουμε τη χαρά να μας φιλοξενεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. Και ο δεύτερος και πιο σημαντικός είναι ότι είναι πάντα δίπλα μας η κυρία Δαμίγου και η βοήθειά της είναι πάντα πολύτιμη και σημαντική. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούμε λοιπόν την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, κυρία Τζίνα Θεοδωροπούλου, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, παρά το γεγονός ότι τρέχει δεξιά και αριστερά, είναι τέτοιες ημέρες. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αξιότιμοι Πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής μας, της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στο 53ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα. Σε μέρες που είναι λίγο δύσκολες, μάλλον θα λέγαμε αρκετά δύσκολες για μας και δυσάρεστες. Όμως, μας έχει συγκινήσει η συμπαράστασή σας και η αγωνία σας πριν το συνέδριο και κατά τη διάρκεια που έχουμε ξεκινήσει, ότι εμείς θα κατέβουμε στην Καλαμάτα και θα σας συμπαρασταθούμε για να λάβει χώρα το συνέδριο, το οποίο από την πρώτη κιόλας μέρα έχει δείξει τη μεγάλη του επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η Καλαμάτα έχει βρεθεί σε πολλές δύσκολες στιγμές και στο παρελθόν. Στέκεται όμως δυνατή στα πόδια της, προχωράει και δεν μένει πίσω. Είναι υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μπορείτε να βάζετε τις υπογραφές σας μπροστά γι' αυτό. Εμείς από τη μεριά μας να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Καλαμάτας, τις εταιρείες των οδοντιατρικών προϊόντων και φαρμακευτικών και τις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Από μεριά μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση και από μεριά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και της Οργανωτικής Επιτροπής και ευχόμαστε, παρά, όπως είπα, τη δύσκολη θέση που είμαστε, να περάσετε ένα όμορφο τετραήμερο και ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη συμπαράστασή σας και την αγωνία σας. Να είστε καλά. Πάντα ήθιστε ότι δίνει η Στοματολογική Εταιρεία ένα μικρό ενθύμιο στον πρόεδρο του Συλλόγου που φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που φιλοξενεί. Έχουμε και εμείς κάτι όμως. Να το ανοίξεις. Να το ανοίξεις για να δείξεις τι είναι. Να το ανοίξω τώρα εδώ. Να το ανοίξεις. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Μελακόπουλος είναι όχι απλά ο πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος και ένας πρόεδρος που κάνουμε ένα συνέδριο, καρδιακός φίλος και συμφοιτητής. Εγώ μπήκα πολλά χρόνια μετά την κανονική τέτοια. Είναι πολύ πιο μικρή ζήτηση από μένα. Και η Στοματολογική Εταιρεία δεν ξεχνάμε ότι κάνει υψηλού επίπεδου συνέδρια πάντα. Και αυτό το δείχνει. Δεν πειράζει, σε κουράζει. Είναι ένα εικαστικό κομμάτι που τι άλλο θα έχει επάνω, το χρυσό της ελληνικής γης, της μεσσηνιακής γης, στην Ελιά. Εμείς δεν ήμασταν πρωτότυποι. Είμαστε σταθεροί. Παρακαλούμε τον κύριο Μελακόπουλο, πρόεδρο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδας, να παραμείνει στο πρόβλημα.
Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Οδοιατρικής Ομοσπονδίας, κύριε Πρόεδρε των Συλλόγων, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Ξέχασα το σεβαστή καθηγητές που έπρεπε να έχει κάποια θέση σε αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Θεοδωροπούλου, το οποίο το έγραφε και σε κάποιο κομμάτι της, του καλέσματος στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πάντα καταφέρνει και βγαίνει καλύτερη και νομίζουμε και αυτή τη φορά η δύναμη των ανθρώπων της θα την κάνει να ξεπεράσει και αυτή την δυσάρεστη κατάσταση στην οποία ήρθε και την ευχαριστούμε που παρόλες τις δυσκολίες η φιλοξενία είναι όπως πάντα άριστη. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το 53ο μας που κάνουμε εδώ, το τρίτο που κάνουμε στη φιλόξενη Μεσσηνιακή Γη. Και αυτό γιατί πέρα από την επιστημονική αρτιότητα έχει κάποιες καινοτομίες που έχουμε πάει να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμά μας, όπως την προηγούμενη συνεδρία στην οποία ακούσατε των κλινικών μυστικών και αυτές τις συνεδριάσεις οι οποίες θα είναι για τα πόστερ, οι οποίες θα είναι και ηλεκτρονικά τα οποία τα βλέπετε απ' έξω, αλλά και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την Κυριακή. Όπως θα δείτε πάντα, το πρόγραμμά μας έχει τη μορφή των ελεύθερων ανακοινώσεων και των εισηγήσεων μετά και έχει μόνο δύο στρογγυλά τραπέζια. Είναι έτσι μια εναλλακτική μορφή συνεδρίου που πιστεύω όμως ότι κρατάει το ενδιαφέρον πάρα πολύ ψηλά. Κάτι όμως το οποίο θα κάνει ιδιαίτερο το συνέδριό μας, δεν θα σας το πω εγώ, θα πείσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας να το αποκαλύψει στο λόγο του, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για το πρόγραμμα το οποίο θα σας πει ο ίδιος, το οποίο ξεκινάει για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία νομίζω πια θα μπει στον ελληνικό οδοντιατρικό χώρο με κάποιους κανόνες και με κάποιους θεσμούς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, συγχωρείτε, και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, την κυρία Θεοδωροπούλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Στοματολογικής Εταιρείας, όλους όσους εργάστηκαν για να γίνει αυτό το συνέδριο. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας, τους εμπόρους, οι οποίοι πάντα βοηθούν και πάντα βρίσκονται κοντά μας και χωρίς αυτούς, όπως ξέρετε, τα συνέδρια δύσκολα γίνονται, αλλά πιο πολύ να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που είπε και η κυρία Θεοδωροπούλου, είσαστε εδώ μαζί μας. Νομίζω είναι η πιο πετυχημένη μας έναρξη από πλευράς κοινού οπωσδήποτε. Και με αυτά τα λόγια σας καλωσορίζω ως πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας στο 53ο συνέδριό μας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας η διοργάνωση του 53ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Θεματολογικής Εταιρείας, όχι μόνο για την θεματολογία της, αλλά γιατί δίνεται η δυνατότητα και η πόλη να σας γνωρίσει και εσείς να γνωρίσετε την πόλη. Ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, που ανέπτυξε την πρωτοβουλία και ανέλαβε φέτος τη διοργάνωση εδώ στην Καλαμάτα. Άκουσα ότι είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται το συνέδριο από αυτά τα 53. Εύχομαι πολλές φορές να ξανάρθετε. Αποτελεί τιμή για την πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας καλωσορίζουμε και εύχομαι κάθε επιτυχία στους σκοπούς του πανώτου συνεδρίου.
Σεβασμιότατε, αγαπητό Προεδρείο, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί καθηγητές, κύριε Πρόεδρε του Διατρικού Συλλόγου Αττικής, αγαπητή κυρία Δαμίγου, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοματολογικής Εταιρείας, καθώς και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συλλόγο του Διατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, για την πρόσκλησή μου στο 53ο ετήσιο συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να τονίσω ότι η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος ευρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία από ιδρύσεώς της. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1937. Το 1955 έγινε μέλος της FDI, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα, και μαζί με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εκπροσωπούν τους Έλληνες οδοντιάτρους στο συνέδριο της FDI. Το 1976 συνδιοργάνωσαν το 64ο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της FDI στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, οι συνδιοργανώσεις με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τους τοπικούς συλλόγους χρονολογείται από μακρού. Και αναφέρουμε στο ιστορικό των υποσημονικών εταιριών, διότι σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναγγείλω πως το μεγάλο κεφάλαιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από τα επαγγελματικά τους όργανα, ξεκινάει την υλοποίησή του και στη χώρα μας από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Ήδη η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έκανε την πρώτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 29 Αυγούστου και ξεκίνησε το έργο της επικαιροποίησης δύο σημαντικών κεφαλαίων, της μοριοδότησης και της πιστοποίησης. Να αναφέρω ότι στην Επιτροπή συμμετέχει κατόπιν εκλογής και ο Πρόεδρός σας, ο Πρόεδρος της Στοματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Μελακόπουλος. Η Επιτροπή αποφάσισε πιλωτικά να λειτουργήσει την μοριοδότηση και στο σημερινό συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, το οποίο γίνεται στην Καλαμάτα γνωστό, το Σεπτέμβριο του 2016, καθώς και στο επιτυχιακό συνέδριο των 70 χρόνων της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2016. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σκοπεύει και φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη την πληθώρα των επιστημονικών εκδηλώσεων, οι οποίες δεν έχουν πάντα σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συναδέλφων, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από εμπορικές εταιρείες, οι οποίες πολλές φορές μάλιστα ανακοινώνουν ότι παρέχουν και credits. Διαβάζοντας το πρόγραμμα του σημερινού συνεδρίου, διαπιστώνει ως η παρουσίαση της θεματολογίας με όλες τις μορφές της. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή. Η Ομοσπονδία καταβάλει από την πλευρά της κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και δίνει βήμα στην επιστημονική αναζήτηση των συναδέλφων, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες στις γνώσεις μας, διοργανώνοντας κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, στις 10, 11 και 12 Νοεμβρίου του 2016, όπου και σας περιμένουμε. Πρόκειται πραγματικά για ένα πρωτοποριακό συνέδριο. Επ' ευκαιρία θέλω να σας πω ότι στην είσοδο του συνεδριακού σας κέντρου, εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε αναρτήσει και τα φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία είναι πραγματικά αξιόλογα και θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα οποία αλλού τα πληρώνουμε πανάκριβα, εδώ είναι από δωρεάν έως με μια συμβολική τιμή. Το 36ο λοιπόν Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο θα αποτελέσει και την επίσημη έναρξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Συνάδελφοι, ως γνωστό, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που η οδοντιατρική επιστήμη εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ο σύγχρονος οδοντίατρος καλείται να παράσχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και με τα σημερινά δεδομένα με τις δυνατόν χαμηλότερες αμοιβές. Σήμερα έχουμε πλήρη συνέστηση της άμεσης σχέσης της σωματικής υγείας με τη γενική υγεία των ασθενών και επίσημες έρευνες έχουν αποδείξει τη σημασία της οδοντιατρικής στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη νοσημάτων, τα οποία μέχρι πριν μία δεκαετία δεν θα μπορούσαν καν να σχετιστούν με την υγεία του στόματος. Σκοπός μας πρέπει να παραμένει ο γενικότερος εξυγχρονισμός του επαγγέλματος, αλλά και η ευθυγράμμιση της λογικής του με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ζούμε από κοντά την επικαιρότητα και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον Έλληνα οδοντίατρο. Μέσα στο δύσκολο αυτό το οποίο που διαγράφεται, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, όπως προανέφερα, προσπαθεί να αναδείξει τα μεγάλα θεσμικά θέματα, τα οποία έχει ανάγκη η σύγχρονη επιστήμη και ο κλάδος μας, και εκτός από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση που σας είπα προηγουμένως, ασχολούμαστε επίσης με το θέμα των ειδικοτήτων, της απονομής των ειδικοτήτων, των αδειών άσκησης επαγγέλματος, τις οποίες θα χορηγεί η Ομοσπονδία πλέον, την αλλαγή του θεσμικού πλησίου, τον εξυγχρονισμό της διοντολογίας και των διατάξεων του 2026
και βρισκόμαστε σε εργαστή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά μας όργανα, του ΣΕΤ, την ΕΡΟ, τη Βαλκανική, τη Σωματολογική Εταιρεία και με σημαντική παρουσία των ομελών μας, όπως είπα προηγουμένως, και στην Παγκόσμια Οδιατρική Ομοσπονδία, την FDI. Η ανάπτυξη πολιτικών υγείας είναι η συνάρτηση των επιδημιολογικών αναγκών ενός λαού, οι οποίες αλλάζουν και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Όλες αυτές οι γνώσεις, μαζί με τα πολύτιμα συμπεράσματα επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως η σημερινή, είναι στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στο προφίλ του σύγχρονου οδοντίατρου, του σύγχρονου Έλληνα οδοντίατρου και βοηθούν στο σχεδιασμό για την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης του ελληνικού λαού. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και να συγχαρώ τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, κυρία Γεωργία Θεοδροπούλου, τον πρόεδρο της Στοματικής Επιτροπής Εταιρείας της Ελλάδος, κύριο Γιάννη Μελακόπουλο, την Οργανωτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, να συγχαρώ ομιλητές και δασκάλους, οι οποίοι πάντα πρόθυμα μας ακολουθούν, καθώς και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του 53ου ετήσιου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Στοματολογικής Εταιρείας, αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Θεοδροπούλου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, αγαπητοί ακαδημαϊκοί, αγαπητοί γιατροί, νιώθω την υποχρέωση πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι σε συνθήκες οικονομικά δύσκολες επιλέξατε την πόλη της Καλαμάτας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, από κάθε άποψη, όχι μόνο οικονομική. Να σας ευχαριστήσω για δεύτερη φορά ότι πραγματοποιείτε τελικά το συνέδριό σας. Παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πόλη. Προβλήματα που μπορεί να μην είναι του μεγέθους που παρουσιάζουν οι τηλεοράσεις, αλλά είναι πραγματικά προβλήματα, ουσιαστικά, ζητήματα που έχουν σχέση με τις υποδομές μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυστυχία στον αγροτικό κόσμο, αφού παραδοσιακά προϊόντα καταστράφηκαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ερχόσαστε κόντρα σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες και πραγματοποιείτε το συνέδριό σας στην πόλη. Και να σας ευχαριστήσω για τρίτη φορά, γιατί πολλοί από εσάς μέσα στις συνθήκες της οικονομικής δυσπραγίας προσφέρεται ανιδιοτελώς υπηρεσίες. Γνωρίζω εδώ στην Καλαμάτα πολλούς οδοντιάτρους, ειλικρινά, οι οποίοι βοηθούν συνανθρώπους χωρίς να ζητούν χρήματα ή κάνουν εργασίες εν γνώση τους, ότι δεν θα πάρουν χρήματα ποτέ. Ξέρω πάνω από 10 τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες. Είμαστε μία πόλη δυναμική, η οποία αναπτύσσεται μέσα στην οικονομική κρίση. Είμαστε μία πόλη που αγωνιζόμαστε να γίνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έχουμε περάσει στον τελικό γύρο. Και ελπίζουμε ότι 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση που ξεκίνησε από αυτόν εδώ τον τόπο ακριβώς το 2021, αυτή η πόλη, από την οποία ξεκίνησε ο αγώνας για τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρώπης, όπως αυτά προσδιορίστηκαν μέσα από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και την Γαλλική Επανάσταση, θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ θερμά πολλές φορές γιατί είσαστε σήμερα
εδώ για αυτό το σπουδαίο συνέδριό σας. Κηρύσω την έναρξή του και εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κυρία Πρόεδρε του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ελλάδος, με μεγάλη μου τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση να σας παρουσιάσω μια περιήγηση σε τοπία, μνημεία και μνήμες της Μεσσηνίας. Ο άνθρωπος επιδρά στο περιβάλλον του, αλλά και διαμορφώνεται από αυτό. Τα τοπία εμπεριέχουν ιστορία. Για να αντιληφθούμε την ιστορία τους, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία της μνήμης. Άλλωστε, κατά τον Ανρί Μπεργσόν, δεν υπάρχει αντίληψη που να μην είναι γεμάτη μνήμες. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει τοπίο που να μην είναι γεμάτο μνήμες και υλικές μαρτυρίες, τα μνημεία. Το τοπίο είναι ουσιαστικά η αναστοχαστική πραγμάτευση ενός πλαισίου αξιών, νοημάτων και βιωμάτων. Στην περιήγησή μας θα επιχειρήσουμε να περιδιαβούμε στα τοπία και στα μνημεία της Μεσσηνίας, όχι με τη γραμμική εξελικτική έννοια του χρόνου, αλλά με τη βιωματική και κοινωνική διάστασή του. Θα αντιμετωπίσουμε τα τοπία δηλαδή ως πεδία πολιτισμικής μνήμης που περιλαμβάνουν εντός τους εικόνες, τελετές, μνήμες, αλλά και ως τοπία με παρόν και δυναμικότητα εξέλιξης και έμπνευσης. Ο Ευρυπίδης παρουσιάζει τη Μεσσηνία με καλούς καρπούς, πολλά νερά και άπειρα ριάκια, κοπάδια μεγάλων ζώων και μικρών, όχι ακατοίκητοι από χειμερινούς ανέμους, μήτε πολύ θερμοί από το άρμα του ήλιου. Η φυσική πόρη, η καλλιεργήσιμη γη, το άφθονο πόσιμο νερό, τα υπήνεμα λιμάνια επηρεάζουν καταλυτικά την ιστορία της Μεσσηνίας. Οι πλούσιοι φυσικοί πόροι της θα οδήγησαν και τον Αγαμέμνονα στην απόφαση να προσφέρει την Καρδαμίλη, την Ενώπη, την Ηρή, τις Φαρές, τη Βαθύλιμο Άνθια, την Έπια και την Πίδασο, 7 μεσσηνιακές πόλεις στον Αχιλλέα, για να κατευνάσει τη μνήμη του, το θυμό του και να τον κάνει να γυρίσει στη μάχη εναντίον των Τρώων, σύμφωνα με όσα παραδίδει ο Όμηρος. Η Μεσσηνία χωροθετείται στο νότιο-δυτικό άκρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα δυτικά και νότια βρέχεται από θάλασσα, στοιχείο που καθόρισε σε όλες τις εποχές την πολιτισμική της εξέλιξη και την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, καθώς και τις επιδράσεις που δέχτηκε. Στην αρχαιότητα, τα λιμάνια των Φαρών, της Ασσίνης, της Κορώνης, της Πύλου και της Κυπαρισίας τη βοήθησαν να αναπτύξει εμπορικές επαφές με το μεσογειακό κόσμο. Ισχυρή ήταν και η δεσμή της με την Κρήτη, ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή, από τον 16ο αιώνα π.Χ. Στην ελληνιστική εποχή ανέπτυξε επαφές με την Αλεξάνδρεια. Από τα λιμάνια της Πύλου και της Κυπαρισίας υπήρχαν επαφές με τη Σικελία. Τα μικρασιατικά νομίσματα που ανεβρέθηκαν στη Μεσσηνία δηλώνουν τις επαφές της με την περιοχή εκείνη. Οι επαφές με τη Δύση ενισχύθηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλά και στην περίοδο της Φραγκοκρατίας, 1204 με 1430, οπότε οι Βενετοί κατέλαβαν τη Μεθόνη και την Κορώνη, ενώ οι Φράγκοι εγκαθίδρυσαν στην Πελοπόννησο το βασίλειό τους με ηγεμόνα το Γοδεφρίδο Βιλιαρδουίνο. Από τα λιμάνια της Μεσσηνίας εξάγονταν λάδι, ελιές, σίκα,
ρύζι, καπνός, βαμβάκι, μεταξωτά υφάσματα, μέλι, κερί, τυρί, μαλλιά, δέρματα και μεταφέρονταν με γαλλικά, αγγλικά, βενετσιάνικα, ελληνικά και άλλων εθνικοτήτων πλοία. Το 1667 ο Ελβιγιά Τσελεμπή, Τούρκος περιηγητής, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα μεταξωτά της Καλαμάτας, ενώ το 1815 ο Γάλλος πρόξενος και περιηγητής Πουκεβίλ εντυπωσιάστηκε από την περιοχή της Μεσσηνίας που ήταν κατάφυτη και γεμάτη με λεώνες, αμπελώνες, πορτοκαλεώνες, βαμβάκια, σικές και μουριές. Η ανατολική της πλευρά ορίζεται από τη μεγαλύτερη οροσειρά της Πελοποννήσου, αυτής του Ταϊγέτου. Τα σύνορα στον Ταϊγετό υπήρξαν το μήλον της Έριδος, Μεσσήνιων και Λακεδαιμόνιων στην αρχαιότητα. Η διένεξη αυτή οδήγησε στο ξέσπασμα του πρώτου Μεσσηνιακού πολέμου κάπου στον 8ο αιώνα π.Χ. Στις δυτικές υπόρειες του Ταϊγέτου εκτείνεται η Μεσσηνιακή Μάνη. Η Καργαμήλη έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιστορικό τοπίο και αποτελεί έναν εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο με την αρχαία Ακρόπολη της επί πέτρας ερημνής πάνω σε απότομη βραχώδη έκταση, όπως μας λέει ο Στράβωνας. Το λιμάνι της, που στους ρωμαϊκούς χρόνους χρησίμευε ως επίνιο της Σπάρτης. Την παλιά πόλη με τα οχυρωμένα συμπλέγματα από πυργόσπιτα, όπως το οχυρωμένο συγκρότημα της οικογένειας Μούρτζινων Τρουπάκηδων του 17ου αιώνα, όπου σήμερα βρίσκεται μουσείο για την πολιτιστική κληρονομιά της Μάνης. Η Μάνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στον επαναστατικό αγώνα εναντίον των Τούρκων. Μεταφερόμαστε στα βόρεια της Μεσσηνίας, όπου οι νότιο-δυτικές πλαγιές του Ιερού Βουνού των Αρκάδων, του Λυκαίου Όρους, ανήκουν στη Μεσσηνία. Το παράσιο πάρκο πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία Ελλήνων και Αμερικανών και τοπικών κοινοτήτων, φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο μεγάλης κλίμακας πολιτιστικό πάρκο στην Ελλάδα, 550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που θα ενοποιεί και θα προστατεύει περιοχές της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και της Ηλίας και θα περιλαμβάνει το Λύκειον Όρος και τα μνημεία του, καθώς και το ιερό του Επικούριου Απόλλωνος στις βάσες, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις πλαγιές του Λυκαίου Όρους έχει τις πηγές της και το ποτάμι Νέδα, που οφείλει το όνομά του στην ύμφη Νέδα και εκβάλλει στον Κυπαρισιακό κόλπο. Τα γεωλογικά και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της Μεσσηνίας είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου βρίσκεται στα νότια του Μεσσηνιακού νησιωτικού συμπλέγματος των Ινουσών, γνωστού ως Φρέαρ των Ινουσών, με βάθος 5.121 μέτρων. Εκεί πραγματοποιείται το ερευνητικό πείραμα Νέστορ, με στόχο την ανίχνευση νετρίνων, αόρατων σωματιδίων που θεωρείται ότι κλείνουν μέσα τους σημαντικές πληροφορίες για το παρελθόν και για το μέλλον του σύμπαντος. Το Ναβαρίνο, προϊόν έντονων γεωλογικών φαινομένων, υπήρξε το τοπίο της ομώνυμης ναυμαχίας του 1827, η οποία ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης. Μια άλλη ναυμαχία των Αθηναίων έναντι των Σπαρτιατών, η ναυμαχία της Φακτηρίας, το 425 π.Χ. στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού πολέμου, πραγματοποιήθηκε εκεί και έδωσε ελπίδες στους Μεσσήνιους για απελευθέρωση από το Σπαρτιατικό ζυγό και η νικηφόρα έκβασή της οδήγησε τους Μεσσήνιους από κοινού με τους Ναυπάκτιους να αναθέσουν στο ιερό της αρχαίας Ολυμπίας τη νίκη του Παιωνίου. Το Ναβαρίνο ήταν και τον Ερίκο Σλίμαν ο ωραιότερος κόλπος του κόσμου. Έτσι έγραψε στο ημερολόγιο του το 1874 όταν επισκέφθηκε την περιοχή στην προσπάθειά του να εντοπίσει το ανάκτορο του Νέστορος. Ο κόλπος του Ναβαρίνου με τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας και τον αβαθύ ορμίσκο της Βοηδοκοιλιάς συγκαταλέγεται στα γοητευτικότερα τοπία της Ελλάδας και κατοικήθηκε από τα βάθη της προϊστορίας, από την 6η χιλιετία π.Χ. Ο Όμηρος περιγράφει στην Οδύσσεια μια μυθική εικόνα, την αποβίβαση του Τηλέμαχου στην Πύλο.
Στην Ακρογιαλιά βρήκε τον Νέστορα να πραγματοποιεί θυσίες μαύρων τάβρων στο θεό Ποσειδώνα ενώπιον των υπηκόων του, ενώ η οικογένειά του βρισκόταν καθισμένη πάνω σε προβιές στην άμμο. Στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, στην Πηλιακή Ενδοχώρα, αναπτύχθηκε ένα από τα πιο μεγάλα κέντρα της εποχής του Χαλκού, που γνώρισε την πιο μεγάλη του ακμή γύρω στο 1300 π.Χ., το Ανάκτορο του Νέστορα. Ο Καρλ Μπλέγκεν, στις 4 Απριλίου του 1939, την πρώτη μέρα της ανασκαφής, στέλνει τηλεγράφημα σε φίλο του στην Αθήνα. «Βρήκα Μυκηναϊκό Ανάκτορο, με βάση σκιώνων, σπαράγματα τοιχογραφιών, εγχάρακτες πύλινες πινακίδες». Οι πινακίδες γραμμικής γραφής Β, κατασκευασμένες από άψιτο πυλό, είναι διοικητικά έγγραφα σε αρχαϊκή ελληνική και αποτελούν την παλαιότερη αναγνωσμένη γραφή της Ευρώπης. Καταγράφουν φόρους, πληρωμές, αποθηκευμένα αγαθά και προσφορές στους θεούς. Η καταστροφή του Ανακτόρου του Νέστορος από Πυρκαγιά το 1200 π.Χ. διέσωσε το αρχείο του, καθώς οι πινακίδες ψήθηκαν και διατηρήθηκαν στον χρόνο. Οι 1106 πινακίδες της Πύλου που διασώθηκαν, μεταξύ άλλων, μας δίνουν πληροφορίες για τη βιοτεχνία του αρωματικού ελαίου, πολύτιμου αγαθού, με μεγάλη εμπορική αξία στη Μυκηναϊκή αρχαιότητα. Μας πληροφορούν ωστόσο και για την επικράτεια του Ανακτόρου του Νέστορος και για τον διοικητικό διαχωρισμό της Μεσσηνίας σε εντεύθεν και εκείθεν επαρχία, με βάση την οροσειρά του Εγάλεο. Το διοικητικό κέντρο, ωστόσο, της Μεσσηνίας στα Μυκηναϊκά χρόνια ήταν στα δυτικά της, στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, στο Ανάκτορο του Νέστορος. Η δυτική Μεσσηνία ήταν επίσης πολύ ισχυρή κατά το Μεσαίωνα. Το λιμάνι και το κάστρο της Μεθόνης υπήρξαν ένα από τα σημαντικότερα κάστρα του ελλαδικού χώρου. Χτίστηκε από τους Βενετούς το 1209 και υπήρξε γεωπολιτικός κόμβος μεγάλης σημασίας, κέντρο ελέγχου των οικονομικών, εμπορικών συναλλαγών και της μετακίνησης στη Μεσόγειο και στους Αγίους Τόπους. Στο Μεσαίωνα, η Πελοπόννησος ονομάστηκε νησί της Μεθόνης. Φτάνοντας οδικός στη Μεσσηνία από την Αθήνα, η εντύπωση που σχηματίζει κανείς είναι ενός τοπίου παιδινού. Μετά το υψίπεδο της Μεγαλόπολης, η Εθνική Οδός διασχίζει τη μεγαλύτερη παιδινή έκταση του νομού, τη Μακαρία Γη, κατά το γεωγράφο Στράγωνα. Ο Πάμισος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Μεσσηνίας, τη διαρρέει από βορρά προς νότο και εκβάλλει στο Μεσσηνιακό κόλπο, ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της, τη Μεσσήνη και την Καλαμάτα. Ο μακρύτερος κλάδος του ποταμού, Παμίσου, η Μαυροζούμενα, η αρχαία Βαλήρα, κατά το γεωγράφο Στράβωνα, διαρρέει την Άνω Μεσσηνιακή πεδιάδα, τη σημερινή πεδιάδα του Μελιγαλά, γνωστή στην αρχαιότητα ως στενικληρικό πεδίο. Στην Άνω Μεσσηνιακή πεδιάδα, στην περιοχή της Ανδανίας, εγκαταστάθηκε κατά τη μυθολογική παράδοση η πρώτη βασίλισσα μας Μεσσήνη με το σύζυγό της Πολυκάωνα. Στη Μεσσήνη οφείλει και το όνομά της η Μεσσηνία. Στο στενικληρικό πεδίο τελούνταν στην αρχαιότητα σε ειδηλιακό άλσος με κυπαρίσια τα μυστήρια της. Ο ιδρυτής τους ήταν ο Κάφκον που τα μετέφερε από την Ελευσίνα στη Μεσσηνία. Κατά την παράδοση στο Καρνάσιο Άλσος, φυλασσόταν η λεγόμενη παρακαταθήκη του ήρωα Αριστομένη, το τελετουργικό των μυστηρίων, κείμενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεσσηνιακή ταυτότητα. Η περιοχή της Ανδανίας θεωρείται και η γενέτειρα του ήρωα Αριστομένη. Παρόλο το ειδηλιακό τοπίο της πεδιάδας αυτής, η περιοχή του Μελιγαλά αποτέλεσε πεδίο σκληρών μαχών, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Οι έφορες, κοιλάδες του Παμίσου, μπήκαν στο στόχαστρο της επεκτατικής πολιτικής της αρχαίας Σπάρτης, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή των Μεσσηνιακών πολέμων, την κατάκτηση της Μεσσηνίας και τον υποβιβασμό των κατοίκων της σε ήλωτες από τον 8ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ.
Η ανάγκη ελέγχου των συγκεκριμένων παιδινών εκτάσεων συνεχίστηκε στη διάρκεια των αιώνων. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας, 1205 με 1430, ο Γοδεφρίδος, πρώτος Γλαρδουίνος, διεκδίκησε την έφορη μεσσηνιακή πεδιάδα, χτίζοντας τα κάστρα της Καλαμάτας και της Ανδρούσας για τον έλεγχό της. Η Ανδρούσα αποτέλεσε από τις πιο σημαντικές περιοχές του Μοριά. Το κάστρο της λειτουργήσε ως κέντρο ελέγχου, ως μια βίγλα της Μακαρίας πεδιάδας και του Μεσσηνιακού κόλπου. Το κάστρο του Μίλα, που χτίστηκε στα 1289 με 1297 από την κόρη του Γουλιέλμου Βιλερδουίνου Ισαβέλα, ήλεγχε τον Άνω Μεσσηνιακό κάμπο. Εν το μέσο των κοιλάδων του Παμίσου, το όρος Ιθώμη, με ύψος μόλις 802 μέτρων, έχει θέση κομβική στη Μεσσηνία. Κατά τη μεσσηνιακή παράδοση, όπως τη διασώζει στο έργο του Μεσσηνιακά ο περιηγητής του 2ου αιώνα μετά Χριστόν Παυσανίας, ο νεογέννητος Δίας για να διασωθεί από τον Κρόνο δεν μεταφέρθηκε στην Κρήτη στο όρος Ήδη, αλλά στην Ιθώμη, όπου τον ανέθρεψαν οι νύμφες Ιθώμη και Νέδα. Η Ιθώμη ήταν το ισχυρότερο φυσικό και τεχνητό οχυρό της Μεσσηνίας, που ήλεγχε τις κοιλάδες της Στενικλάρου στα βόρεια και της Μακαρίας στα νότια. Η στρατηγική της σημασία συγκρίνεται από τον Στράβωνα με τον Ακροκόρινθο. Ο μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι όποιος κατακτούσε τον Ακροκόρινθο και την Ιθώμη εξουσίαζε την Πελοπόννησο. Η κορφή της στα αρχαία χρόνια ήταν οχυρωμένη και εκεί λατρευόταν ο Δίας Ιθωμάτας. Μετέπειτα, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, κατασκευάστηκε η παλαιά Μονή Βουλκάνου και αργότερα, το 18ο αιώνα, η Μονή μεταφέρθηκε χαμηλότερα λόγω του υπερβολικού ψύχους της κορφής και ιδρύθηκε η νέα Μονή Βουλκάνου στις υπόρειες του όρους Ιθώμη. Κάθε χρόνο, με σημείο εκκίνησης στην παλαιά Μονή Βουλκάνου, στο όρος Ιθώμη, τη νύχτα της 19ης προς την 20η Σεπτέμβρη, μεταφέρεται στη σύγχρονη πόλη της Μεσσήνης η εικόνα της Παναγιάς Βουλκανιώτισσας. Οι πιστοί, οδηπορώντας, συνοδεύουν τη θαυματουργή εικόνα που μεταφέρει ευλαβικά ο ιερέας από τη Μονή Βουλκάνου στη Μεσσήνη. Στην αρχαιότητα προς τιμήν του Διός Ιθωμάτα, μια ανάλογη τελετή γινόταν κατά τον εορτασμό των Ιθωμαίων, με τη μεταφορά του λατρευτικού ειδόλου του Διός. Στις υπόρειες του όρους Ιθώμη ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. η αρχαία Μεσσήνη που σήμανε την ανεξαρτητοποίηση της Μεσσηνίας από τους Σπαρτιάτες και υπήρξε η πρωτεύουσα των Μεσσήνιων κατά την αρχαιότητα. Περιτυχίστηκε με τείχος 9,5 χιλιόμετρων, για το οποίο σημειώνει με θαυμασμό ο Παυσανίας ότι όμοιό του δεν είδε ούτε στη Βαβυλώνα. Το ανασκαφικό και αναστηλωτικό έργο του καθηγητή αρχαιολογίας κυρίου Πέτρου Θέμελη στην αρχαία Μεσσήνη εντυπωσιάζει το σύγχρονο επισκέπτη. Οι μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο αρχαίο θέατρο, στο Οδείο και στο Στάδιο φέρνουν την αρχαία Μεσσήνη στο προσκήνιο της πολιτισμικής ζωής της Μεσσηνίας. Η αρχαία Μεσσήνη, με το υποδάμιο πολεοδομικό της σύστημα, τα ιερά και τα δημόσια οικοδομήματά της, το θέατρο και το εκκλησιαστήριο, μας βοηθά να αναστοχαστούμε το ρόλο του πολίτη. Ο ποταμός Πάμισος, πλωτός στην αρχαιότητα και πλούσιος σε ψάρια, λατρευόταν ως Θεός, θεραπευτής μικρών παιδιών, λόγω των ιαματικών ιδιωτήτων των υδάτων του. Το ιερό του ανέσκαψε ο Σουηδός αρχαιολόγος Ματίας Νάταν Βάλμιν και περιέγραψε τον Πάμισο ως τον ήλο της Μεσσηνίας. Τη δύναμή του τη γνωρίσαμε αυτές τις μέρες. Το ιερό του Παμίσου, όπως και το ιερό του Ποσειδώνα στα Κοβίτικα, πλάι στον ποταμό Άρη, που διαρρέει και αυτό στη Μακαρία πεδιάδα, πιθανότατα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της δεύτερης σε σπουδαιότητα αρχαίας πόλης της Μεσσηνίας, της αρχαίας Τουρίας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στην αρχαιότητα ο μεσσηνιακός κόλπος ονομαζόταν Θουρεάτης για να αναλογιστούμε τη σημασία της. Την αρχαία Θουρία ανασκάπτει και δημοσιεύει επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων, κυρία Ξένη Αραπογιάννη. Στις πεδιάδες του Παμίσου ζει και δραστηριοποιείται ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Μεσσηνίας. Θεωρούνται από τις μεγαλύτερες παιδινές εκτάσεις της Πελοποννήσου
και αποτελούν τη σημαντικότερη αγροτική περιοχή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Μεσσηνίας, η Μεσσήνη και η Καλαμάτα, βρίσκονται μια στα δυτικά του Παμίσου και η άλλη στα ανατολικά. Η Καλαμάτα, η πόλη των αρχαίων Φαρών, οργανώθηκε ήδη από τα Μυκηναϊκά χρόνια γύρω από την περιοχή του κάστρου στα βορειοδυτικά, κοντά στον ποταμό Νέδωτα. Το κάστρο χτίστηκε στη Βυζαντινή περίοδο και ανακατασκευάστηκε από τον Γουδεφρίδο I Βιλαρδουίνο στις αρχές του 13ου αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Οι Βιλαρδουίνοι θεωρούσαν την Καλαμάτα κοιτίδα και γενέτειρά τους. Αναδείχθηκε έτσι η πόλη σε κέντρο Γάλλων διανοουμένων και σε παροικία αριστοκρατικών οίκων. Η ελληνογαλλική κοινωνία της πόλης αναπτύχθηκε οικονομικά και πνευματικά με την παράλληλη χρήση των δύο γλωσσών. Στις 23 Μαρτίου του 1821, μπροστά στο ναό των Αγίων Αποστόλων, ορκίστηκαν οι επαναστάτες. Ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής της Μεσσηνιακής Γερουσίας, γνωστοποίησε την κήρυξη της Επανάστασης. Το 1829, ο Καποδίστριας επισκέφτηκε την πόλη της Καλαμάτας και την βρήκε κατεστραμμένη. Ωστόσο, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Μεσσηνία γενικότερα, έγινε μοχλός οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της Πελοποννήσου και της μετεπαναστατικής Ελλάδας. Μεσσήνιοι πολιτικοί, όπως ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μια νέα αστική τάξη δημιουργείται, που αναπτύσσεται δυναμικά μέσω των εμπορικών συναλλαγών της Καλαμάτας με την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Τεργέστη, τη Μασσαλία, όπου μεταφέρονται τα προϊόντα της. Βιοτεχνίες και βιομηχανίες ανεγείρονται. Εκδίδονται εφημερίδες. Μια νέα εποχή μαρτυρείται μέσω της οικοδόμησης δημόσιων κτηρίων, νεοκλασικών, την εισαγωγή του ηλεκτρισμού, τις μετακινήσεις με τραμ, την ανάπτυξη πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον 20ο αιώνα, ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας θα μειώσει τη σημασία της Μεσσηνίας γενικότερα. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικονομική κρίση θα οδηγήσει σε μαζικές μεταναστεύσεις. Από το 1950 και τη δεκαετία του 70, ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονομίας είναι έντονος. Οι σεισμοί του 1986, παρά την καταστροφικότητά τους, θα συμβάλλουν στην οικονομική και πολιτιστική ανάκαμψη της πόλης, η οποία ως το τέλος του 20ου αιώνα αύξησε τον πληθυσμό της και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας της. Στον 21ο αιώνα, αναζητεί την ενδυνάμωση της πολιτιστικής και τουριστικής της εικόνας, την αύξηση των επισκεπτών, προβάλλοντας κυρίως το θαλάσσιο μέτωπό της, το μεσογειακό της κλίμα, τη μικρή απόστασή της από την Αθήνα, τους επιτυχημένους πολιτιστικούς της θεσμούς, όπως αυτόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, και διεκδικεί την ταυτότητά της στο διεθνές, υπερτοπικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για τη διοργάνωση. Πήγαμε στην Καλαμάτα για τρίτη χρονιά και είδαμε απόψε με πολύ μεγάλη επιτυχία να γίνεται η κήρυξη της έναρξης του συνεδρίου. Λοιπόν, όντως είναι η τρίτη φορά που ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας και η Καλαμάτα έχει την τιμή να συνδιοργανώνει με τη Σωματολογική Εταιρεία Ελλάδος το 53ο Συνέδριο της Σωματολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Σωματολογικής Εταιρείας Ελλάδος ομόφωνα έδωσε. Ψήφισε να έρθει το συνέδριο στην Καλαμάτα. Βέβαια, τους καλωσορίζουμε σε μια δύσκολη και δυσάρεστη εποχή αυτές τις μέρες, αλλά τους ευχαριστούμε, όπως και όλο τον κόσμο, για τη συμπαράσταση και την αγωνία, όπου πραγματικά μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Και ενώ πιστεύουμε ότι δεν θα κατέβει και τόσος κόσμος, το συνέδριο γίνεται, είναι πολύ επιτυχημένο, γιατί όπως έχει δείξει και το πρόγραμμα, το έχετε δει, είναι ένα
πολύ υψηλού επίπεδου πρόγραμμα. Οι συμμετοχές ξέραμε ότι θα είναι σημαντικές, αλλά τώρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Εμείς στεκόμαστε στα πόδια μας παρά τις δύσκολες συνθήκες. Τους ευχαριστούμε όλους και προχωράμε. Καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το 53ο συνέδριο? Οι προσδοκίες μας είναι να συνεχιστεί η ψηλού επίπεδου επιμόρφωση των συναδέλφων και να φανούμε αντάξη των προσδοκιών των οποίων έχουν εδώ οι συνάδελφοι. Θέλω να πω όχι επειδή είναι δίπλα η κυρία Θεοδωροπούλου, αλλά ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας κρατάει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά θέματα, διοργανώνει πάρα πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις και γι' αυτό και είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή που γίνεται το 53ο συνέδριό μας μαζί τους. Εμείς σαν εταιρεία είμαστε η πιο παλιά οδοντιατρική εταιρεία, έχουμε ιδρυθεί το 1937 και κάνουμε πάντα τα συνέδριά μας στην ελληνική περιφέρεια. Και πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε με συλλόγους οι οποίοι είναι τόσο δυναμικοί και έχουν τόσο ψηλά τον πύχη. Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, όπως είπε και η κυρία Θεοδωροπούλου, περιμέναμε πάρα πολλές συμμετοχές. Όταν είδαμε βέβαια λίγο τις καιρικές συνθήκες, λίγο είπαμε πως θα είναι κάτι λιγότερο, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν πτωήθηκε από αυτά τα πράγματα, δεν το έβαλε κάτω και ήρθε. Και σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει η Μεσσηνία, δεν έχει χάσει τίποτα, κανένα κομμάτι από το επίπεδο φιλοξενίας το οποίο πάντα είχε, και να ευχηθώ καλό κουράγιο στους συνανθρώπους μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται και είχαν προβλήματα με την θεομηνία. Ευχαριστούμε πολύ.